Αναφορικά με την διάταξη που έχει ψηφιστεί με τον τελευταίο νόμο, που, με τον οποίο καταργούνται 50-56, με τον οποίο καταργούνται τα νομικά πρόσωπα των Δήμων, πλην των ανωνύμων εταιριών και των ΔΠΘ, η θέση βέβαια πάντα και των συνδικαλιστών των Δήμων και της Ομοσπονδίας μας ήταν να μην δημιουργούνται πολλά νομικά πρόσωπα τα οποία πολλές φορές υποκρύπτουν και συμφέροντα των Δημάρχων να δημιουργούν νομικά πρόσωπα και να βολεύουν καταστάσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή, όπως και να έχει το πράγμα, τις τελευταίες δεκαετίες έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση στην οποία τα νομικά πρόσωπα επιτελούν ένα σοβαρό έργο. Επιτελούν ένα έργο το οποίο χρειάζεται να υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα σε αυτά. Και δεδομένου αυτή τη στιγμή ότι οι Δήμοι είναι τόσο υποστελεχωμένοι, το να αφήνουν αυτές τις αρμοδιότητες και στους Δήμους μέσα, το μόνο που θα επιτευχθεί εν τέλει είναι οι δραστηριότητες αυτές να ατονίσουν, να απαξιωθούν και να έχουμε θέματα και χαμηλής ποιότητας και στα πολιτιστικά και στα αθλητικά και σε θέματα παιδείας. Όσο δεν υπάρχει στελέχος, όσο δεν υπάρχει χρηματοδότηση, δεν θα μπορέσουν αυτές οι λειτουργίες των καταργηθέντων των νομικών προσώπων που θα δώσουν να λειτουργήσουν με επιτυχία. Αντιθέτως, η όλη αυτή η προσαρμογή που θα γίνει, η οποία θα κατηγορούν, παιδιά μου, γνώμη, θα πάρει παραπάνω από ένα χρόνο, θα δημιουργήσει μια κατάσταση διάλυσης αυτή τη στιγμή στον τομέα του πολιτισμού, στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας που επιτελεί το νομικό μας πρόσωπο των παιδικών σταθμών. Θα υπάρχει μια δυσλειτουργία και για αυτόν τον λόγο θα έπρεπε να καταρχάς να μην γίνει αυτή η διαδικασία εν μέσω προεκλογικής περίοδου που ξεκίνησε από το Υπουργείο και χωρίς να λάβει υπόψη ότι σε πολλούς Δήμους αλλάζουν οι διοικήσεις, θα είναι άλλοι δήμαρχοι και δηλαδή πήγαν να πιάσουν στον ύπνο, ας το πούμε, και την ΚΕΔΕ και τους δημάρχους που είναι τώρα και τους νυν και τους αυτούς που θα είναι από πρώτη-πρώτου για να περάσουν μια διάταξη. Αυτό βέβαια τα αποτελέσματα θα τα δούμε από τη εν της πράγμασης και θα δούμε ότι θα είναι δυσλειτουργική όλη η κατάσταση και μέχρι να εξομαλυνθεί η ζημιά θα έχει γίνει.